Να δούμε λοιπόν τώρα τον επόμενο παίκτη. Ο επόμενος παίκτης είναι ο Μάριος. Ο Μάριος λοιπόν έχει κάνει 12 νίκες, μία λοιπόν λιγότερη από τον Ντάνο. Η σειρά που τους έχουμε βάλει, να ξέρετε, ότι βασίζεται στις νίκες τους. Έτσι δεν είναι ούτε αλφαβητική, ούτε τυχαία, ούτε σαφώς κατά προτίμηση. Οπότε έχουμε τον Μάριο με 12 νίκες και 5 ήττες. Και πάμε να περάσουμε στο κομμάτι όπου βλέπουμε πού έχει κάνει τις νίκες του αυτές. Είναι 3 απέναντι στον Γιώργο Αγγελόπουλο, 3 απέναντι στον Κώστα Κοκκινάκη, 3 απέναντι στον Μπό και 3 απέναντι στον Γιώργο Χρανιώτη. Σταθερό στο 3. Μάριος. Δεν κακό να είσαι σταθερός σε κάποια φάση. Πάντα είσαι σταθερός. Μετά σημαίνει ότι έρχεται. Βλέποντας τους παίκτες που έχει έρθει αντίπολος ο Μάριος, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο σωματότη του πόστου τον ευνοεί. Δηλαδή και σε σχέση με τον Κοκκινά και με τον Μπό και με τον Χρανιώτη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πιο ευκίνητος, παρόλο που το σώμα του Μάριου άλλαξε πριν και μετά το ατύχημα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρίξιμο λόγο κάποιων πραγμάτων στο νοσοκομείο που είχε ο Μάριος. Να το πούμε, γιατί κάποιοι λένε ότι έφαγε και ότι γύρισε πολύ δυναμωμένος και ότι έχει κάνει backup το φαΐ. Δεν είναι αυτό. Είναι θέμα. Είναι φαρμακευτική αγωγή, έτσι. Ένα φάρμακο μέσα σε όλα τα άλλα, όπως είναι η κορτιζόνη, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρίξιμο. Τον ευνόησε το γεγονός όμως ότι τα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε, εκτός από το παιχνίδι που ήταν με το στήλο που έπρεπε να σμπρώξουν, ήταν παιχνίδια ευκινησίας. Δηλαδή μπορούσε να διστήσει και μέσα στους χώρους και μέσα στις πισίνες και να ισορροπήσει. Νομίζω ότι ο Μάριος θα φτάσει στον τελικό και το πιστεύω αυτό γιατί είναι ένας παίκτης που έχει πάθος και κάνει τη στιγμή που πρέπει να κάνει focus στο παιχνίδι, ξεχνάει τα πάντα και αγωνίζεται με όλο του το πάθος. Αν ήσουν ο μάνατζέρ του. Ναι. Και έβλεπε τον τραυματισμό του μετά από το ατύχημα. Θα τον συμβούλευε να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα το συμβούλευα, γιατί ήξερα πώς μπορεί να αντέξει. Αυτό που θα τον συμβούλευα να κάνει είναι ότι ο Μάριος δεν χρειάζεται να είναι ένας έντονος χαρακτήρας στον πάγκο. Δεν το χρειάζεται. Εγώ χρειαζόμουν. Είναι. Υπάρχουν κάποιες στιγμές ο οποίος έβγαζε την τρομερή ενέργειά του, είτε στο να υποστηρίξει άλλον, είτε να πει την άποψή του. Θεωρώ ότι όταν ένας παίκτης παίρνει πολλές νίκες. Στο κοινό γίνεται αποδεκτός για αυτό το λόγο. Δεν χρειάζεται. Όταν λες τον πάγκο, εννοείς τον πάγκο αθλητικά, τον αγωνίζονται οι συμπαίκτες ή γενικά? Γιατί εμείς τον έχουμε δει να τσιτώνει τώρα τελευταία με το μισθοφόρο. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θα πρέπει λίγο να το διαχειριστεί καλύτερα, γιατί ο χαρακτήρας δεν είναι τέτοιος. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μάριος. Απλά νομίζω ότι βγάζει λίγο ένταση, γιατί αγχώνεται με το γεγονός ότι επειδή έχει αλλάξει ο σωματότυπός του, νομίζει μες στο παιχνίδι ότι έχει αλλάξει και η δύναμή του ως προς αναφορά το κοινό. Δεν μπορούν να ξέρουμε παίκτες μέσα τι συμβαίνει έξω, αλλά ξέρω επειδή ξέρω το Μάριο έχει επηρεαστεί από αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό που θα του συμβούλευα αν ήμουν μέσα ήταν ότι χαλάρωσε, μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι δυνατός παίκτης, γιατί το έχεις αποδείξει, δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι παραπάνω. Απλά κάνε αυτό που ξέρεις. Δεν χρειάζεται να βγάζεις υπερβολική ένταση, γιατί αυτό το μόνο που κάνεις είναι να βγάζεις αυτό που δίνεις εσύ. Μια φωτογραφία που είχατε βγάλει με τον Μάριο. Ναι. Που έγινε πολύ μεγάλο δώρο γύρω από αυτή. Πώς είναι δυνατόν, αφού δεν έχετε κινητά, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς βγήκε. Καταρχήν, αυτή η φωτογραφία είναι τη μέρα που φεύγω εγώ από το νησί, αποχωρώ. Στη φωτογραφία αυτή υπάρχει ένα τρίτο άτομο το οποίο έχει κοπεί φωτογραφία. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε το τρίτο άτομο γιατί είναι από την παραγωγή, την Τούρκη παραγωγή που προσέχει τον Μάριο που δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανέναν. Και το στιγμιότυπο αυτό κράτησε περίπου 1-2 λεπτά να βγάλω τη φωτογραφία και να τον χαιρετήσω για να φύγει. Γιατί δεν μπορούσα να τον χαιρετήσω. Γιατί ο Μάριος ήταν αυτός που μου χάρισε τη μαύρη μπαντάνα που φορούσα το πρώτο παιχνίδι, ήταν του Μάριου και μου έδωσε δώρο. Και πήγα και εγώ του έδωσα κάτι να το φοράει για να. Προσέχει και να είναι πάντα καλά. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε συνέχεια στην κουβέντα μας, τόσο την αγωνιστική όσο και τη γενικότερη κουβέντα μας με τη Χριστίνα και με τον Ζόη. Και έχουμε και εικόνες από τον Άγιο Δομήνικο. Θα θυμάστε βέβαια αυτό το ταξίδι, το περιβόητο που είχα πάει και κάποια πραγματάκια που φέραμε μέσα με όλα τα άλλα. Έχουμε λοιπόν εικόνες, θα τις δείτε. Έχουμε εικόνες από μία παραλία, δεν είναι κάποια από τις παραλίες των παιδιών, βέβαια εκεί πέρα μας είχε απαγορευτεί η πρόσβαση. Μαγειρεύουμε με την